Ανδρέας Καραγιάννης είναι στο Skype μας. Ανδρέα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Να πούμε ότι ήταν δάκτυλος αυτό, επειδή είδαν ότι είμαι μαζί με τον Σπύρο τον Μπιμπίλα για πρώτη φορά στο στούντιο, στην ίδια σύνδεση. Οπότε κάποιος τον μποϊκόταρε αυτό. Αυτό πάλι προέκυψε τυχαία, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε πρώτη φορά, νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει. Ξαναβρεθήκατε. Μπορεί να έχουμε απόψεις τελείως διαφορετικές. Αλλά... Αυτό είναι η δημοκρατία και αυτό είναι και πολιτικό. Αυτό είναι ακριβώς η δημοκρατία και εδώ παίζεται το παιχνίδι. Ο καθένας πρέπει να σέβεται την άποψη του άλλου. Όπως σέβομαι εγώ την άποψη αυτών των ενθρίσκων ανθρώπων, πρέπει και οι ένθρισκοι άνθρωποι να σέβονται την άποψη των αθρίσκων ανθρώπων. Αυτό ακούω. Αρκεί βέβαια ο σεβασμός να μην συνοδεύεται με φανατισμό και με αιμονές. Αυτό είναι κατέρωθεν. Σε ασφαλώς. Κανένα κομμάτι αυτό... της ζωής και της κουβέντας δεν πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο σε συζητήσεις που αφορούν θρησκείες και πιστεύω. Ξέρετε, αυτό το είπα, γιατί τελευταία στη Βουλή έγινε ένα επεισόδιο με τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ονόμασε μια πολύ σημαντική ηθοποιό ως ανήθικη για τις ιδέες της. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Μιλάτε για τη Θέμης Μπαζάκα, φαντάζομαι. Ναι, η οποία δεν έχει βγει να μιλήσει. Το κουβεντιάσαμε, Σπύρο. Καλά κάνεις και το βάζεις στο τραπέζι, γιατί κουβεντιάσαμε και εμείς την Παρασκευή με αφορμή τη συνέντευξή της στο Λοιπόν, που δήλωσε η κυρία Μπαζάκα ότι δεν καταλαβαίνει πια γιατί η προσευχή να υπάρχει στα σχολεία και πρέπει να βγει το μάθημα των θρησκευτικών και να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή. Όλα είναι χρήσιμα. Ναι. Εγώ δεν είμαι κατά του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά. Να γίνεται θρησκειολογία. Δηλαδή τα παιδιά να μαθαίνουν ποιες είναι οι θρησκείες. Ναι. Και ανάλογα με το τι θέλει το κάθε παιδί, να πηγαίνει στη θρησκεία που θέλει. Ναι, να έχει δικαίωμα επιλογής και να μην βαφτίζεται όταν είναι μωρό. Διότι όταν είσαι μωρό. Αγαπητέ Σπύρο Μπιμπίλα, το 90% της χώρας μας είναι ορθόδοξο, οπότε δεν γίνεται να αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να σεβαστούν όλοι και τις μειοψηφίες. Διότι όταν βαφτίζεις ένα παιδί, δεν το έχεις ρωτήσει αν έχει επιλέξει αυτή τη θρησκεία. Ναι, σε ποια ηλικία ένα παιδί μπορεί να έχει συλλέξει. Που παίρνει από τους γονείς. Εφόσον οι γονείς είναι ορθόδοξοι και το παιδί επιλέγουν και να το μεγαλώσει. Και ποιος σου είπε ότι οι γονείς πρέπει να επιβάλλουν τη θρησκεία τους στο παιδί τους. Μεγαλώνοντας μπορεί να αλλάξει. Ακριβώς. Ναι. Και γιατί πρέπει να του το επιβάλλει. Αν μου εξηγήσει κάποιος άνθρωπος γιατί πρέπει ο γονεύς να επιβάλλει τη θρησκεία που αυτός έχει στο παιδί του, θα του βγάλει τον πραγμάτο. Γιατί αυτό πιστεύει, Σπύρο μου. Θα μάθει σε ένα πλαίσιο ηθικών αξιών και χριστιανικών αξιών εφόσον τις έχει από το σπίτι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν έχουν ηθικές αξίες στις άλλες θρησκείες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και στο βουδισμό υπάρχουν ηθικές αξίες και στο μωαμεθυλονισμό υπάρχουν ηθικές αξίες και στην αθεία υπάρχουν ηθικές αξίες. Αναλογικά όμως λέει πόσους βουδιστές. Τιμώ και το ξέρεις. Εσύ εγκρίνεις ως Σπύρος Μπιμπίλας την ταύτιση, δηλαδή ότι ή θρησκευτικά ή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Όχι, δεν είπα αυτό. Και τα δύο μπορούν να υπάρχουν. Θρησκειολογία. Γιατί οι θρησκείες είναι πάνω σε όλη τη γη. Άπειρες. Και μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάμε για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό είναι ψευδές, διότι η θρησκεία των Ελλήνων ήταν κάποια άλλη που την εξεδίωξε ο χριστιανικός πολιτισμός, η χριστιανική θρησκεία. Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ήταν πολύ σημαντική και την εξεδίωξε μια άλλη θρησκεία. Ναι, αλλά Σπύρο, φεύγοντας από την αρχαία θρησκεία, όποια και αν ήταν αυτή, όσον αφορά ένα παιδί, από τη στιγμή που καλός ή κακός, ήθιστε οι γονείς να αποφασίζουν για το παιδί, μέχρι το παιδί να έχει την προσωπική του βούληση, γιατί να μην αποφασίζουν και για τη θρησκεία όπως αποφασίζουν για άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη. Βουδιστές να είναι οι γονείς, δεν θα μεγαλώσει το παιδί. Πώς, αν είναι. Βουδιστές να σου λέω οι γονείς, δεν θα μεγαλώσει πάλι το παιδί. Δεν πρέπει να μεγαλώνει το παιδί στο σχολείο. Δεν είναι το θέμα στην Ορθοδοξία, είναι γενικότερα. Το παιδί πρέπει να διαλέγει. Όχι να του επιβάλλει. Όταν δεν μπορεί να διαλέξει, παραδείγματος χάρη, αν θα εμβολιαστεί ή όχι, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα μαζί με τη θρησκεία, φυσικά και θα επιλέξουν οι γονείς αν θα εμβολιαστεί και θα είναι η θρησκεία του. Μην μέχρι να αποφασίσει την επιστήμη με κάτι άλλο που είναι. Ναι, αλλά οι γονείς όμως αποφασίζουν για τα παιδιά, Σπύρο, θα αποφασίσουν και για τη θρησκεία. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα αλλάξει μετά το παιδί. Έχω τελείως άλλη άποψη. Η επιστήμη κάνει πράγματα για την υγεία και το σώμα του ανθρώπου. Το άλλο είναι πνευματικό και πρέπει να το αποφασίζουμε όταν μεγαλώνουμε. Να ρωτήσω κάτι, Ανδρέα. Μπορεί να είναι λίγο η ερώτησή μου, λίγο κουτί, αλλά δεν πειράζει. Θα τη ρωτήσω γιατί ακούγοντάς αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Όπως είναι το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία αυτή τη στιγμή, σαν εκκλησία, ναι. Σαν άνθρωποι ας πούμε που πρεσβεύουν την πίστη μας, είμαστε ευχαριστημένοι εμείς, άσχετα με το. Όπως είναι το μάθημα των θρησκευτικών αυτή τη στιγμή στα ελληνικά σχολεία. Κοιτάξτε, το μάθημα των θρησκευτικών διαχρονικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια από το 2017 που ήρθαν οι λεγόμενοι φάκελοι για τους οποίους είχαμε κάνει τότε το κίνημα «Λέμε όχι στα νέα θρησκευτικά», έχουν υποστεί πολλές παραλλαγές. Ουσιαστικά έχει γίνει αυτό που αναφέρει εν πωλής ο Σπύρος Μπιμπίλας, ότι υπάρχει περισσότερη περιγραφή άλλων θρησκειών. Δυστυχώς όμως, μειώνοντας την Ορθοδοξία, δηλαδή είχαμε δει, ας πούμε,
σκίτσα των εικόνων, των θείων εικόνων, με έναν τρόπο που δεν ταιριάζει. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά κενά θεολόγων, δηλαδή προσπαθεί να υποτιμηθεί τεχνιέτος από κάποιες πλευρές των μάθων θρησκευτικών, σαν να είναι ένα παραμυθάκι, μια ιστοριούλα. Όχι, δεν υπάρχει. Άρα, αυτό που συζητάμε δεν γίνεται. Γιατί βλέπεις αυτό που σου λέει, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι υπάρχει μια στροφή να ενταχθούν και κάποιες άλλες θρησκείες στο μάθημα των θρησκευτικών. Άρα, δεν αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο παιδιά που μπορεί να έχουν μια άλλη πίστη λόγω της οικογένειάς τους. Απλά σας είπα ότι στα σχολεία αυτή τη στιγμή δεν γίνεται πλήρης ανάλυση όλων των θρησκειών. Εντάξει, είναι, δεν είναι κανένα μάθημα, να επιβάλλεται όμως, μια θρησκεία. Δεν είναι σε επίπεδο φιλοσοφικής ανάλυσης, γιατί το σχολείο πρέπει να το. Αν είναι έτσι τα βιβλία, γιατί έχουμε φύγει πολλά χρόνια από το σχολείο, σου δίνει μια γεύση των θρησκειών και σου δείχνει μια πρώτη ανάγνωση. Δεν μπορεί να εμβαθύνει με δύο ώρες την εβδομάδα να σου κάνει ανάλυση. Σε όλα τα μαθήματα είναι αυτό. Αλλά όχι, υπάρχουν μαθήματα που είναι κάθε μέρα μαθηματικά και αγγλικά και έκθεση και απλά παιδιά. Ιστορία θέλω να πω πάλι δεν είναι κάτι. Όχι, απλά βάλετε στο τραπέζι και ο τρόπος που γίνεται η διδασκαλία από τους καθηγητές. Γιατί μπορεί να υπάρξει καθηγητής ο οποίος να πει τα θρησκευτικά. Είναι αυτά, παιδιά μου, και είναι αμαρτία αυτό, είναι αμαρτία εκείνο. Να μπει ένας φόβος μέσα, να μην γίνει σωστή και αντικειμενική. Άρα, για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα, Σπύρο, εσύ με αυτά που είπε η κυρία Μπαζάκα, είσαι σύμφωνος ή είσαι αντίθετος? Εγώ είμαι στην άποψη ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να λέει την άποψή του και κανείς δεν μπορεί να το επιβάλλει να μην τη λέει. Μπορεί να διαφωνείς με την κυρία Μπαζάκα, όμως πρέπει να λέει την άποψή της. Κανείς δεν μπορεί να του επιβάλλει. Πάντως να πούμε το εξής, ότι ας πούμε στην ελεύθερη επιλογή και βούληση ενός παιδιού, αυτές οι δηλώσεις δεν συνηγορούν, δεν βοηθάνε. Δηλαδή, αν πει ότι θα πάω εγώ στην εκκλησία το πρωί με τους δικούς μου, όταν μετά ακούει αυτές τις δηλώσεις μια αγαπημένη ηθοποιό ενός πολύ πετυχημένου σύριαλ, όπως είναι το συγκεκριμένο, λέει εκεί πέρα τι γίνεται. Μήπως υφίσταμε κάποιο ρατσισμό, μήπως δεν πρέπει να προσεύχομαι, δεν πρέπει να αγιάζομαι, δεν πρέπει να κάνω αυτά που κάνουν τέλος πάντων οι γονείς μου, μάθανε ασχέτως αν εγώ μετά τα απολέσω ή τα εκδιώξω. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θεωρώ, να μην καλλιεργείται ένας αντίστροφος ρατσισμός σε βάρος των Ορθοδόξων. Να αποφεύγονται τα άκρα με λίγα λόγια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχει δύναμη πια η κυρία Μπαζάκα. Όχι, δηλαδή, αλλά σε επίπεδο επιρροής, σε επίπεδο επιρροής που λέει ο κύριος Καραγιάννης, μπορεί να δημιουργείται στο υποσυνείδητο κάποια δεύτερη σκέψη σε κάποιους ανθρώπους. Γιατί και τα νέα παιδιά ως επιτοπλίστων δεν ετάσσονται υπέρ κάποια θρησκεία, θεωρούν να είναι άθρησκα ή να μην πηγαίνουν στην εκκλησία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπε ο Σπύρος και συμφωνώ απόλυτα και νομίζω συμφωνούμε όλοι είναι ότι το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Μπορεί να υπάρχει και το μάθημα των θρησκευτικών και το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αλλά καθώς προχωρούσαν τα χρόνια και σε δύσκολα χρόνια δικτατορίας τότε που ήμουν εγώ παιδί, μπήκαν στο μυαλό μου σκέψεις και όταν έγινα 12-13 χρονών, είπα μέσα μου ότι εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό που μας λένε δεν με εξυπηρετεί. Νωρίς είσαι 13 χρονών. Εγώ σου είμαι ειλικρινής και από τον εαυτό μου, δηλαδή, αν κρίνω και αν θυμηθώ, 13 χρονών δεν είχα την πλήρη εικόνα και όλα τα στοιχεία για να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλω να πιστέψω, τι μου λέει η οικογένειά μου, πού αρνούμε να το δεχτώ, πού έχω αμφιβολίες. Μπαίνεις σε μια συλλογιστική που αρχίζεις και ψάχνεσαι. Αλλά όταν σου έχουν επιβάλει από μικρός με τη βάφτιση, και το ξαναλέω γιατί με έχουν βρει οι ιεράρχες, μου έχουν πει διάφορα, ότι σου επιβάλλουν με τη βάφτιση να μπει σε μια συγκεκριμένη θρησκεία, αυτό είναι ανελεύθερο. Κατά άρα την άποψή μου. Είσαι αντίθετος του μυστηρίου της βάφτισης. Βεβαίως που είναι αντίθετος. Είναι από τα πιο σπουδαία όμως μυστήρια της θρησκείας. Αλλά όταν είσαι μεγάλος, να το αποφασίζεις μόνος σου. Σε σχέση με άλλες θρησκείες όμως, δόξα τω Θεώ, η Ορθόδοξη είναι πιο ελαστική από άλλες. Ναι, αλλά η Ορθόδοξη. Εγώ θα έλεγα ότι σε τέτοια ζητήματα, επειδή είναι πολύ σοβαρά, θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει. Δηλαδή το έχουν προτείνει κι άλλοι. Αυτό πρέπει να αποφανθεί ο λαός, ο κόσμος. Δεν μπορεί δηλαδή σε τόσο σοβαρά ζητήματα να λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Ειδικά ο Σπύρος ο Πιμπίλας, που είναι, τον εκτιμώ, είναι και βουλευτής όμως. Όταν εκφράζει μια τέτοια θέση, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει καν βάφτιση, εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Όχι, είμαι υπέρ της ονοματοδοσίας, που είναι επιβεβλημένο γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να μας λένε με νούμερα, ο 1001, ο 1002. Είσαι κατά του μυστηρίου. Δεν είμαι κατά του μυστηρίου, παιδιά. Στην ηλικία αυτή που γίνεται. Είμαι κατά του μυστηρίου στην ηλικία που γίνεται. Είναι κακό να ευλογείται. Τι κακό βρίσκεις σε αυτό? Ότι γίνεται επιβολή σε ένα άβουλο πλάσμα που είναι το μωρό για κάτι συγκεκριμένο.
Το οποίο μπορεί να το αλλάξει όμως. Και γιατί να το αλλάξει και να μην το αποφασίσει. Το όνομα δεν είναι κάτι παρόμοιο. Γιατί είμαι να λογοποιήσει ότι τα δύο μου κόστα. Το ίδιο πράγμα είναι. Μπορεί εγώ να θέλω να με αυτή τη λογική. Γιατί παίρνει, ακούστε παιδιά, ο κάθε άνθρωπο που γεννιέται ή θα πρέπει να ονομάζεται με ένα νούμερο ή με ένα όνομα. Αυτό είπα πριν ότι από τη στιγμή που οι γονεί θα επιλέξουν για το παιδί, θα επιλέξουν και θρησκεία στο ξεκίνημα. Μην μπερδεύετε τα πνευματικά, το ξαναλέω, με τα άλλα. Δεν τα μπερδεύετε. Τα πνευματικά είναι τελείως διαφορετικά. Με το ίδιο το σκεπτικό, είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να απολέσουμε τις ρίζες μας. Είναι σαν να λέμε ότι απαρνούμαστε το παρελθόν μας γιατί είναι ντεμοντέ και δεν το επιλέγουμε. Είναι σαν να λέμε σε ένα μικρό παιδί ότι εσύ θα μεγαλώσεις και θα γίνεις κομμουνιστής ή καπιταλίστας. Το ίδιο ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας της αμαρτίας, παιδιά. Όταν υπάρχει τι? Ο φόβος της αμαρτίας και της τιμωρίας. Ναι. Ότι θα είσαι αμαρτωλός, άρα θα είσαι καταραμένος, άρα θα πας στην κόλαση. Αυτά τα βάζουμε στο τραπέζι. Μεγαλώνεις με ένα φόβο από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι ένα σκέλος της θρησκείας. Αυτό αφορά τους γονείς και τις θρησκείες σε μια άλλη... Αυτό λέω. Το πώς ακριβώς το λες. Κάθε κοινωνία οφείλει να έχει ένα ηθικό πλαίσιο όπως αυτό απορρέει από την θρησκεία της κάθε κοινωνία. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό λέμε. Σε πολλές χώρες. Σε όλες τις θρησκείες. Αυτό λέμε λοιπόν. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς για την ορθόδοξη μας πίστη. Μπράβο. Σε άλλες θρησκείες πολύ αυστηρά. Και αυστηρότερα. Παντρεύουν παιδάκια από τα 12. Άρα γι' αυτό η χριστιανική θρησκεία είναι καλύτερη από άλλες θρησκείες. Αλλά δεν είναι καλύτερη από την αρχαία ελληνική θρησκεία. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Εφόσον την αρχαία ελληνική δεν την έχουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να υποδαβλίζουμε ήδη κάποια πράγματα. Η Ορθοδοξία έχει αποδείξει ότι είναι η θρησκεία της αγάπης, εξού και υπάρχει ανεκτικότητα και ανοχή σε τέτοιες δηλώσεις όπως έχουν καταγραφεί, χωρίς να συμβεί κάτι. Αν συντελούνται αυτές τις δηλώσεις κάπου αλλού, σε κάποια άλλη γειτονική χώρα, πιθανώς οι ηθοποιοί να έχουν άλλου είδους προβλήματα. Κύριε Καραγιάννη, εδώ απειλήσανε με αφορισμό την κυρία Μπαζάκα. Εδώ ακούστηκαν φόβοι ότι θα πρέπει να σε αναφοριστείς. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο ότι ναι, είναι η θρησκεία της αγάπης, αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι αυτά που λες είναι άξια αφορισμού, ναι, αλλά το είναι σαν να σου λέει. Είναι γραφικό. Και όταν ακούω ότι ο αφορισμός είναι ευχή. Ο αφορισμός δεν είναι καταδίκη σε κάποιο δικαστήριο. Ο αφορισμός σημαίνει ότι είναι εξκομουνικάντο από την Εκκλησία. Αφού λοιπόν κάποιος αυτά τα οποία λέει είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί η προσευχή, ο λιβανισμός των παιδιών, ο αγιασμός των παιδιών, προφανώς αυτό που είπαν οι ιερείς ότι του πρέπει. Και ήταν και κάποιοι υπερβολικοί. Το είπαμε. Έχει πρόβλημα η κυρία η συγκεκριμένη να αφοριστεί από την Εκκλησία. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο την ενοχλεί. Μα αν να σε αφορήσει κάποιος που δεν πιστεύεις ότι ισχύει αυτό και να το δεν αφορήσει. Σε αφορά. Δεν σε αφορά καθόλου. Δεν σε αφορά. Λοιπόν, Αντρέα, θα μας επιτρέψεις να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, γυρνώντας, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να κουβεντιάσουμε και το θέμα του γάμου του Γιώργου Πηλίδη, γιατί θέλουμε τα φώτα σου και τη γνώμη σου.